Και κύριε Καζάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Και είπα, κύριε Καζάκη, ότι στις εκπομπές μας φιλοξενούμε δικούς μας ανθρώπους και εννοώ το δικούς μας, το εννοώ ότι είναι κάτω από τα βλάκη. Καταλαβαίνετε, και τον κύριο Γκότς που βγάζουμε του Γουμένης Καλαβρίτων και τον κύριο και εσάς κάτω από τα αυλάκι και τον Δημήτρη τον Σταθακόπουλο από τα Καλάβρητα. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι, της εκπομπής οι άνθρωποι, και ο κύριος Καραμπελιάς είναι από την κάτω Αχαΐα. Λοιπόν, το ξέρα. Για τον κύριο Καραμπελιά δεν το ήξερα. Δεν το ξέρατε, ναι. Είναι από την Αχαγιά που λέμε εμείς εδώ. Κάτω Αχαγιά, ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτή την απόφαση του Biden να χρησιμοποιήσει ο Ζελένσκι βλήματα μεγάλου βεληνικούς. Τι σημαίνει αυτό? Ακούσατε, δεν ξέρω αν την περιμένατε. Εσείς έχετε βέβαια μιλήσει για την αρχή του Τρίτου εδώ και ένα χρόνο για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και άκουσα και, ναι, και άκουσα και το Μόρφου, αυτόν τον ιεράρχη της Κύπρου, ναι, που έλεγε ότι αν δείτε δύο γεγονότα, λέει, να συμβαίνουν, να ξέρετε ότι έρχονται πολύ δύσκολα πράγματα. Τον ρωτήσαν πια και λέει, άμα δείτε να χτυπήσουν, άμα χτυπήσει το Ισραήλ πυρηνικό εργοστάσιο ή εκεί που κατασκευάζονται τα πυρηνικά, και δείτε και το να φεύγει ο Ερντογάν από την εξουσία, τότε πάμε σε πολύ δύσκολες μέρες. Το ένα, νομίζω, αν παρακολούθησα καλά, έγινε. Δηλαδή χτυπήσανε οι Ισραηλίτες σε πυρηνικό εργοστάσιο. Προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να κάνουν μεγάλη ζημιά. Έκαναν όμως, αυτοί που έκαναν. Ναι. Δεν ήταν αυτό που σχεδίαζαν. Ναι, μπορεί να μην έγινε αυτό που ήθελαν, αλλά χτύπησαν, δηλαδή εν μέρει ομόρφου. Το επιχείρησαν. Ναι. Για πάμε τώρα σε αυτήν την εξέλιξη. Το μεγάλο θέμα εδώ είναι η δυνατότητα του ΝΑΤΟ, γιατί τώρα εντάξει το ΝΑΤΟ τα χειρίζεται αυτά, δεν τα χειρίζεται η Ουκρανία. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι για να χειριστείς τόσο προηγμένα συστήματα θέλεις εκπαιδευμένο προσωπικό. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δίνω στους Ουκρανούς, ας πούμε, κάποια συστήματα τα οποία οι δικοί μου χειριστές περνάνε κάποια χρόνια για να τα μάθουν να χειρίζονται. Και οι Ουκρανοί απλά τα καβαλάνε και τα χειρίζονται. Όχι. Μιλάμε για το ΝΑΤΟ. Είναι απόφαση του ΝΑΤΟ. Έτσι αλλιώς ήταν σαφές ότι θα συμβεί. Με κάποια αφορμή θα το έδιναν το OK. Φαινόταν δηλαδή, διότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση τον κύριο Όρμπαν και τον κύριο Φίσο, ναι, είχαν συμφωνήσει. Ναι, ακούσαμε στο πρώτο ότι συμφώνησε και η Γαλλία στην απόφαση αυτή και άλλη μια χώρα. Ναι, ο κύριος Μπορέλ εδώ και πολλούς μήνες λέει ότι έπρεπε να δοθεί η άδεια. Λοιπόν, επομένως, ήταν προγραμματισμένο. Απλά, ποιο ήταν το πρόβλημα στις ΗΠΑ? Ήταν οι εκλογές. Η εκλογή, βεβαίως. Το μεγάλο θέμα ήταν το ότι, ότι ο Τραμπ κατόρθωσε να ταυτιστεί με το αντιπολεμικό, αν θέλετε, συνέστημα τώρα των Αμερικανών που αναπτύσσεται αυτή τη φορά. Είναι μια περίεργη ιστορία στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεν ήθελε το Δημοκρατικό Κόμμα, ή τέλος πάντων δεν είναι απλά το Δημοκρατικό Κόμμα, ο αντίπαλος πόλος πλέον, δεν ήθελε να οξύνει τα πράγματα. Μου λέει η Γεωργία εδώ, κύριε Καζάκη, ακροάτριά μας, μου λέει ότι αν δείτε, σχετικά για την εκπομπή, αν δείτε ότι τους μεγάλους πολέμους τους έκαναν οι δημοκρατικοί. Ναι. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα, δεν είναι απόλυτο, αλλά... Μιλώντας για το Βιετνάμ, δηλαδή, ναι. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης Ανιέλη, ο αρχηγός της Πατρίας, ο Βαρόνος δηλαδή, που έλεγε το εξής, ότι όταν η δεξιά δεν μπορεί να σου κάνει τη δουλειά, καλή στην αριστερά να τελειώσει. Είναι μια φράση που την είχε πει στη δεκαετία του 80, ο Βαρόνος Ανιέλη. Λοιπόν, και ισχύει πάντα. Εδώ, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, να σας θυμίσω, μόνο ότι οι περισσότερες εκτελέσεις από στρατοδικεία γινόταν επί ενός κέντρου. Επί κυβερνήσεων κεντρών. Δηλαδή, όχι να το πούμε έτσι, τη ΕΡΕ και τα λοιπά, ή του συνέγερμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν η κυβέρνηση των κεντρών να αποφάσιζε για αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, όπως και στις ΗΠΑ. Είναι το βάθη κράτος. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι, πρώτον, ότι κάνουν ένα βήμα
άκρως επικίνδυνο. Δηλαδή, δεν παίρνει υπόψη του τις προειδοποιήσεις που για καλό ή για κακό έχει κάνει ο Πούτιν. Για μια, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, βγαίνουν στα περιοδικά τα λεγόμενα επιστημονικά διάφοροι ειδικοί και λένε, κοιτάξτε να δείτε, μπαρούφες λέει ο Πούτιν, αδιαφορήστε. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς οι ίδιοι ειδικοί βγαίναν στη δεκαετία του 30 και λέγανε προς τις κυβερνήσεις τους, κυρίως τους Αγγλογάλους και τους Αμερικανούς, αδιαφορήστε για τον Χίτλερ, δεν υπάρχει περίπτωση ο Χίτλερ να επιτεθεί και να κάνει δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επιχειρούν, πώς να το πούμε, να εκμεταλλευτούν ένα σοβαρό μειονέκτημα που έχει η Ρωσία. Η Ρωσία δεν μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή. Με τους δικούς της όρους εννοώ. Δεν μπορεί να τελειώσει. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να τελειώσει, τις πρόχνουν να αναγκαστεί να μπει σε διαδικασία κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας. Κάτι το οποίο απαιτεί πολύ μεγάλη δυνάμεις από την ίδια, πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική προσπάθεια και στο οικονομικό πεδίο από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, και έτσι να συνεχιστεί ο πόλεμος για αρκετά χρόνια. Αυτός είναι ο ένας στόχος. Ναι. Το δεύτερο, να μην υπάρξει δηλαδή και Συρία ή αυτό το πράγμα που ακούγαμε μέχρι τώρα, που πολλοί κόσμος βγαίνει και λένε, άρε παιδιά, εντάξει, έτσι αλλιώς η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει, να μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Εξού και ο Σόλτσμαν που έκανε το τηλέφωνο στον Πούτιν, έστω και αν τα αλλάζει σήμερα με νέες δηλώσεις του. Ότι δήθεν το πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν για να δει εάν έχει αλλάξει απόψεις ο Πούτιν. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε το τι ακριβώς γίνεται. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δίνεται η εντολή στην ουσία στο ΝΑΤΟ, στους χειριστές του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, να επιχειρήσουν να χτυπήσουν στρατηγικούς στόχους της πυρηνικής άμυνας της Ρωσίας. Και αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο. Εξού και το ότι ο Πούτιν, η Ρωσία δηλαδή, είχε πάρει αντίστοιχα μέτρα και προειδοποιούσε. Ξέρει ότι το πρόβλημα δεν είναι οι πύραυλοι που θα πέσουν σε κατοικημένες περιοχές και τα λοιπά, ή θα πληγούν στόχοι που τέλος πάντων δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία σε διαδικασία πολέμου, εννοώ. Ναι. Ούτε θα έχουν τόσο μεγάλα πρακτικό κόστος για τη ρωσική πολεμική μηχανή. Το πρόβλημα είναι ότι θα χτυπήσουν το σύστημα έγκαιρης κινητοποίηση των πυρηνικών, το πυρηνικό σύστημα δηλαδή της Ρωσίας. Αυτό είναι το τρελό. Και εδώ είναι το μεγάλο, όχι μόνο στοίχημα, αλλά και άκρος επικίνδυνο. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να ενταθεί ο πόλεμος προκειμένου ο Τραμπ να μην μπορεί να κάνει πίσω. Δηλαδή να μην τολμήσει ή να μην επιχειρήσει αυτό το να κλειστεί. Ίσως και Καζάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, ίσως είναι και αυτό, δηλαδή αν δώσουμε ένα ποσοστό, ίσως αυτό πάει να προλάβει ο απερχόμενος πρόεδρος, ο κ. Μπάιντεν. Δηλαδή, έχοντας και αυτά που έχει πει στο μυαλό του ο Τραμπ, ότι θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία, ίσως πάει να τελειώσει, να δικαιολογήσει και το χρήμα του, γιατί έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα η Αμερική. Όχι μόνο, και τα έχει δώσει και παράνομα. Δηλαδή χρησιμοποιούν ένα τέχνασμα οι πρόεδροι των ΗΠΑ από τον George Bush τον Junior μέχρι και τον τωρινό τον Biden, χρησιμοποιούν την κατάσταση πολιορκίας για να έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις με το στράτο βιομηχανικό σύμπλεγμα, αλλά και να παίρνουν αποφάσεις χτυπήματος χωρίς την έγκριση Ρωσίας, τουλάχιστον υποκαταβολικά, όπως λέει το Αμερικανικό Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν, τι κάνουν τώρα? Αυτή τη στιγμή έχει δώσει άλλο ένα πακέτο 41 δις μετά τις εκλογές, αμέσως μετά τις εκλογές, νέο πακέτο προς την Ουκρανία. Και βγαίνει ο πρωτότοκος του Τραμπ, που είναι στο επιτελείο, το πρωτότοκος γιος του Τραμπ, και λέει, κοιτάξτε να δεις, Ζελένσκι, 38 μέρες έχεις για να σκοπεί το επίδομα. Όλα αυτά, αυτοί που πλωτίζουν από αυτή την ιστορία, και μιλάμε για τρελά λεφτά, δεν μιλάμε τώρα για το... Συνήθως είναι όπως η θεωρητική φυσική, είναι δύσκολο μέσα από την εμπειρία να καταλάβει ο άλλος τα κυματοσωμάτια, παράδειγμα. Έτσι και ο απλός κόσμος, ο κόσμος του βιοπορισμού, δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει επενδύω 24-3 εκατομμύρια δολάρια
στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία. 24-3. Ναι. Μιλάμε, είναι δύο φορές σχεδόν, μια μισή φορά, το ΑΕΠ της Αμερικής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υποχωρήσει. Είναι τεράστια συμφέροντα που δένονται με αυτό. Από την άλλη μεριά, τους βγήκε ο Τραμπ στη μέση. Και λόγω ακριβώς του ότι αυτή τη φορά ο Τραμπ εκφράζει ένα ισχυρό λαϊκό μένος, να το πούμε έτσι, απέναντι στην καθεστική τάξη, όπως την καταλαβαίνει ο μέσος Αμερικανός. Δεν προσπαθώ να αναλύσω κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γι' αυτό και φοβούνται μην πάρει πρωτοβουλίες που οδηγήσουν όσο τη Μεσανατολή, όσο και πρωτίστως την Ουκρανία, τον πόλεμο με τη Ρωσία, σε ύφεση. Δεν πρέπει με τίποτα σε ύφεση. Γι' αυτό θα σημάνει ότι θα κυριαρχήσουν, για παράδειγμα, στην Ευρώπη οι φωνές εκείνες που υπάρχουν, βέβαια, είναι αδύναμες, αλλά υπάρχουν, που λένε ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, τι νόημα έχει να δίνουμε 800 δισεκατομμύρια για να ενισχύσουμε τις στρατιωτικές δυνάμεις και να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία. Υπάρχουν πολιτικοί που το λένε, δηλαδή, και το θέτουν. Νομίζω ότι και αυτή και η κίνηση του Σόλτς είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να δούμε μήπως, ξέρω εγώ, βρούμε ένα τρόπο κτλ. Αυτό δεν το θέλουμε τίποτα. Δεν το θέλουμε τίποτα. Γι' αυτό και εγώ περιμένω και δεύτερο βήμα. Πολύ χοντρύτερο. Προσωπικά εγώ περιμένω άνοιγμα μετόπου κατά της Ρωσίας, σε ένα δευτερογενές μέτωπο κατά της Ρωσίας. Τώρα που, αν θα είναι στις Βαλτικές, εάν θα είναι νότια ή κάπου αλλού, θα το δούμε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μέχρι να αναλάβει ο Τραμπ θα δούμε κλιμάκωση. Ναι, θα το καθαρίσουν, λέτε, το θέμα του πολέμου αυτού. Δηλαδή θα το ξεκαθαρίσουν. Θα προσπαθήσουν να κάνουν την κατάσταση τέτοια ώστε να μην μπορεί ο Τραμπ ως πρόεδρος να κάνει πίσω. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, εγώ θεωρώ ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα πάμε ολοταχώς, θα εκδηλωθεί πιο γρήγορα ο διαφαινόμενος ή υποβόσκον εμφύλιος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εδώ δεν έχουμε απλή πολιτική πόλωση, έχουμε εμφύλια πόλωση. Λοιπόν, επομένως, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, η αμερικανική διοίκηση, αν θέλετε, η ηθήνουσα τάξη, αυτοί δηλαδή που κινούν τα νήματα και στο βαθύ κράτος, ρισκάρουν πολλά. Ρισκάρουν ένα παγκόσμιο ολοκαύτωμα, λοιπόν, και ταυτόχρονα την ταχύτερη δυνατή έκρηξη του εμφυλίου πολέμου μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, γιατί η ατμόσφαιρα αλλάζει, φωτάκια, δέντρα κλπ. Ευρώπη, Βιέννη, ένας διάκοσμος χριστουγεννιάτικος. Πιστεύω να μην έχουμε μαύρα Χριστούγεννα, γιατί είναι πολύ, πιστεύω και Καζάκη, ότι αυτή η απόφαση που πήρε ο Biden είναι μεγάλη σημασία. Δηλαδή, μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Ναι. Δεν ξέρω να σας ρωτήσω, προσπαθούν να κάτσουν στο σκαμνί τον Πούτιν με αυτή τους την κίνηση και να το λύσουν, ή προσπαθούν να τελειώσει το θέμα υπέρ των συμφερόντων της Αμερικής να βάλουν βάσεις εκεί? Νομίζω και τα δύο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή για να μπορέσει η αμερικανική οικονομία να επιβιώσει, δηλαδή να μπορεί να εξυπηρετήσει ένα δημόσιο χρέος το οποίο το 2050, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γραφείου προϋπολογισμού του Κογκρέσου, θα είναι στο 175% του αμερικανικού ΑΕΠ, ένα τεράστιο εξωτερικό έλλειμμα, που βέβαια αυτό χρηματοδοτεί τον οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επεκτατισμό των ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτά για να συντηρηθούν πρέπει να χρεοκοπήσουν μεγάλες χώρες. Δεν αρκεί να χρεοκοπούν όπως χρεοκοπούσαν μέχρι τώρα χώρες όπως η Ελλάδα. Πρέπει να κανιβαλίσουν, να το πω έτσι, χώρες μεγάλες. Και επομένως σήμερα που η Κίνα είναι η μεγαλύτερη οικονομία σε επιφάνεια, η Ρωσία είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία, μπορεί η οικονομία της με όρους οικονομικής επιφάνειας να μην φαντάζει τόσο μεγάλη, αλλά έχει ένα τεράστιο πλούτο, φυσικό πλούτο.
Κύριε Καζάκη, να σας ευχαριστήσω και θα χρειαστούμε πάλι τα φώτα σας για το μέλλον της ειρήνης ενός πολέμου. Δεν ξέρω, θα δείξουν τα πράγματα. Θα το δω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.